Καλημέρα, Ελένη Σολταρίδου. Καλημέρα, Κατερίνα Νικολάου. Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, διακοπάρεις νομίζω. Νομίζω ότι θα ακούτε κάποια πουλάκια, γιατί βρίσκομαι στο βουνό, μακριά από όλους τους υπόλοιπους και μακριά από τα συνηθισμένα. Βρίσκομαι σε ένα χωριό που λέγεται Ξυλούπολη, κοντά στη Θεσσαλονίκη, ναι. 200-400 μέτρα υψόμετρο, κοντά μέσα στα δέντρα, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και έχει αλλά και πολύ, πολύ χαρούμενο που είμαι στην παρέα σας. Έχει και πολύ ωραίους φίλους εκεί πέρα στην Ξυλούπολη, έχουμε παρεάκι πολύ ωραίο, δεσμεύομαι να ανέβω Ξυλούπολη να κάνουμε γλέντε εκεί κάποια στιγμή. Ελένη, Διεθνής ημέρα φιλίας η σημερινή. Τι πάει να πει φιλία? Κάποτε λέγαμε, να, ο Έλληνας δεν χρειάζεται ψυχολόγους, γιατί έχει τους φίλους του, βγαίνει, τα λέει, πίνει ένα τσίπουρο, ξεσκάει και δεν τους χρειαζόμαστε εμείς εδώ. Τελικά φάνηκε τα τελευταία χρόνια ότι τους έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη από ό,τι νομίζαμε τους ψυχολόγους. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λάθος αντίληψη για τη φιλία ή ότι η φιλία περνάει κρίση? Όχι, όχι, τίποτα από τα δύο, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα. Δηλαδή, ο ψυχολόγος δεν είναι φίλος μας, σωστά, και είχαμε μείνει ότι μάλλον και οι τηλεφωνικές γραμμές χρειάζονται διακοπές και ζηλεύουν που είμαστε μακριά από τα τετριμένα και από την καθημερινότητα. Λοιπόν, κοίταξε τι πιστεύω. Το θέμα δεν είναι ο ψυχολόγος να είναι φίλος μας και ούτε ο φίλος να είναι ψυχολόγος. Το θέμα είναι ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή μας να μας προσφέρει κάτι μοναδικό. Και ο φίλος μας προσφέρει κάτι μοναδικό. Ο φίλος μας αποδέχεται για αυτό που είμαστε. Η σημασία, να σου πω την αλήθεια, είναι τεράστια, γιατί ουσιαστικά νιώθουμε ότι ανήκουμε. Νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δίπλα μας και μας αποδέχεται για αυτό το οποίο είμαστε. Άρα η ουσία του δεν είναι να είναι ψυχολόγος. Αυτό που θα σου έλεγα είναι ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της φιλίας είναι να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας. Πολύ συχνά φοβόμαστε να επικοινωνήσουμε. Εγώ λοιπόν θα έλεγα στους ανθρώπους που μας ακούνε να αντιληφθούν και να σκεφτούν ποιοι είναι οι φίλοι τους. Και τι σημαίνει η φιλία. Δηλαδή, ξέρεις, σήμερα πάντα μου αρέσει να ρωτάω τους θεραπευόμενους μου. Και ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα είναι, αν είχε δηλαδή μια εικόνα, φαντάσου μια εικόνα, ποιος είναι ο φίλος σου? Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο ερώτημα. Έχουμε την εικόνα ενός φίλου. Θα είναι αυτός ο οποίος μπορούμε να τον πάρουμε τηλέφωνο όποτε θέλουμε. Θα είναι αυτός ο οποίος θα ξέρουμε ότι θα μας πει την άποψή του ειλικρινέστατη όμως, όσο και αν μας πληγώσει. Θα είναι αυτός ο οποίος θα μας αγκαλιάσει. Θα είναι αυτός στον οποίο θα τρέξουμε στη δύσκολη μας στιγμή. Συνήθως έχουμε και μια εικόνα για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτήν την εικόνα δεν πρέπει να την αφήσουμε ποτέ, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι που θα μας συντροφεύει. Και ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιόμαστε, μα η φιλία δεν αλλάζει? Πω, προφανέστατα αλλάζει, γιατί αλλάζουμε και εμείς, όπως αλλάζουμε και οι φίλοι μας. Αλλάζουμε στην πορεία των χρόνων, αλλάζουμε γιατί αλλάζουν τα χαρακτηριστικά μας, αλλάζει η προσωπικότητά μας, αλλάζει η καθημερινότητά μας. Και οι φίλοι μας μπορούν να αλλάξουν. Δεν είναι κακό. Και είναι και πάρα πολύ υγιές, θα σου έλεγα. Θα σου έλεγα επίσης ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι, όσο μεγαλώνουμε, φοβόμαστε, Κατερίνα. Φοβόμαστε ότι δεν θα βρούμε άλλους φίλους ή φοβόμαστε ότι μπορεί να μας αφήσουν οι φίλοι μας. Ή φοβόμαστε ότι είναι δύσκολο μετά τα 40 να αποκτήσουμε νέους φίλους. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι εξελισσόμαστε και αλλάζουμε, συχνά γινόμαστε πιο αυστηροί με τους φίλους μας. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ας το απομυθοποιήσουμε λίγο στο μυαλό μας. Αυτό που πρέπει απλά να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όπως αλλάζουμε εμείς, αλλάζει και η εποχή μας, αλλάζουν και οι φίλοι μας. Μπορούμε να βρούμε φίλους μέσα από ένα καινούριο χόμπι, μπορούμε να βρούμε φίλους οι οποίοι μοιράζονται ένα πάθος στο ποδόσφαιρο, μπορούμε να βρούμε φίλους μέσα από τα social media. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι μας είναι ακόμα και τη φιλία, που είναι ένα υπέρτατο αγαθό, να την προσαρμόζουμε στις ανάγκες της εποχής και της δικές μας. Έχει μπει τα τελευταία χρόνια μία λέξη στην καθημερινότητά μας, την οποία τη χρησιμοποιούμε πολύ και λίγο, θέλω λίγο να διαλευκάνουμε τα όρια. Αναφέρομαι στη λέξη τοξικότητα, γιατί αναφέρθηκε στην ειλικρίνεια με την οποία, την ομή ειλικρίνεια με την οποία πρέπει να μας μιλάει ο φίλος μας. Πού τελειώνει η ειλικρίνεια και πού ξεκινάει η μόνιμη επίκριση?
Έχει απόλυτο δίκιο. Κοίταξε λίγο. Ο φίλος, ο αληθινός φίλος, δεν θα είναι τοξικός. Ο αληθινός όμως φίλος δεν πρέπει να φοβηθεί να μας πει την άποψή του. Ξέρεις, δεν θυμάμαι, νομίζω πρέπει να το είχε πει ο Πλούταρχος στα αρχαία χρόνια. Είχε πει ότι ο φίλος δεν πρέπει να αλλάζει την άποψή του και ότι θα σου πει την αλήθεια ό,τι και αν συμβαίνει. Και είναι αλήθεια αυτό. Πολλές φορές λοιπόν η αλήθεια θα μας πληγώσει. Άλλο να νιώσουμε όμως ότι θα μας πει την αλήθεια και άλλο αυτό το οποίο θα μας πει ο άλλος να μην έχει όρια είναι να νιώσουμε ότι ο άλλος θέλει να μας πληγώσει. Για μένα τα όρια της τοξικότητας είναι όταν νιώθουμε ότι ο άλλος που βρίσκεται απέναντί μας μας πληγώνει και δεν μας το λέει γιατί θέλει να μας προστατεύσει. Είναι αυτό που σου είπα πριν κάποια στιγμή, η αίσθηση του ανήκειν και η αίσθηση ότι ο άλλος μας αποδέχεται. Ο φίλος δεν θα μας πει πάντα τα ευχάριστα πράγματα και δεν είναι αυτός και ο ρόλος του. Ο ψυχολόγος δεν θα μας πει ευχάριστα πράγματα και δεν είναι ο ρόλος του. Η τοξικότητα όμως είναι όταν ο άλλος γίνεται χειριστικός, όταν ο άλλος νιώθουμε ότι μας ζηλεύει, όταν ο άλλος γίνεται επίσης κτητικός, Κατερίνα. Η τοξικότητα υπάρχει πάρα πολύ στις σχέσεις μας, δυστυχώς πλέον. Αν και, να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι πάντα υπήρχε, απλά πλέον οι άνθρωποι είμαστε πολύ πιο συνειδητοποιημένοι. Είμαστε πολύ πιο, έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση και συνειδητότητα το τι μας συμβαίνει. Άρα, να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό που υπάρχει. Έχει αυξηθεί η συνειδητότητά μας. Η τοξικότητα όμως είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί όταν οι άνθρωποι στις σχέσεις μας εισπράττουν τοξικότητα, θα πρέπει να νιώσουμε και να καταλάβουμε ότι πρέπει να βάλουμε όρια στον άλλον. Κάποια στιγμή είχα γράψει ένα quote, να σου πω την αλήθεια, που έλεγα όμικρον στο τετράγωνο και όμικρον στη λογική του οξυγόνου. Και είναι τα αρχικά του όχι και τις λέξεις όρια. Mm-hmm. Οι άνθρωποι δεν είναι πάρα πολύ συχνά να λέμε και όχι και όρια σε όλες μας τις σχέσεις. Στις διαπροσωπικές, στις επαγγελματικές. Ακόμα και στους φίλους μας θα πρέπει να πούμε ένα όχι. Δηλαδή όταν νιώθουμε ότι ο άλλος γίνεται προσβλητικός ή όταν νιώθουμε ότι ο άλλος γίνεται κτητικός, για τους δικούς του λόγους θα πρέπει να του πούμε όχι. Και αυτό που λέγαμε και πριν, θα πρέπει να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια και να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που λες με πληγώνει, ή αυτό που λες με στεναχωρεί, ή αυτό που λες με κάνει να νιώθω άβολα. Και είναι και το πιο ωραίο πράγμα. Γιατί αν δεν του μιλήσουμε ειλικρινά, σκέψω ότι η συμπεριφορά του θα συνεχιστεί. Και όχι απλά θα συνεχιστεί, επειδή δεν θα έχει τα όρια από εμάς, θα επιδεινωθεί. Έλενα, είσαι ψυχολόγος, είσαι μητέρα και είσαι και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και για αυτό το λόγο. Και όχι μόνο. Γιατί τον Σεπτέμβριο, σε 1,5 μήνα από τώρα, εκδίδεται, Κατερίνα, να πούμε ένα νέο. Βέβαια. Λέμε δημόσια. Εκδίδεται το καινούριο μου βιβλίο από τις εκδόσεις Κάκτος σε 1,5 μήνα από σήμερα. Τίτλος? Τίτλος 100 συμβουλές αυτοεξέλιξης, 100 μαθήματα αυτογνωσίας. Τέλεια, καλό τάξιδο να σου ευχηθώ, Έλενα, και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η τόσο αυθόρμητη επικοινωνία μας έγινε αφορμή να μου δώσει αυτή την είδηση. Καλό τάξιδο και εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε και εκείνο. Απλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω ως μητέρα είναι ότι πολλές φορές οι γονείς μας ανησυχούσαν για τις παρέες μας και εμείς ανησυχούμε για τις παρέες των παιδιών μας. Έχουμε δικαίωμα οι γονείς να παρεμβαίνουμε στις φιλίες των παιδιών? Εγώ συνηθίζω να λέω ότι είμαι η φίλη που η μαμά σου σου έλεγε να μην έχεις. Γιατί συνέχεια είμαι το άτομο που θα σε παρασύρει στην ακολασία. Αλλά έχουμε δικαίωμα οι μητέρες να παρεμβαίνουμε στις φιλίες των παιδιών μας? Υπάρχει αυτό που λέμε κακή παρέα που θα σε παρασύρει στο κακό? Τον παρέσυραν οι παρέες, λέμε. Σε λίγο. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και δηλαδή, αν με ρωτούσες αν έχουμε δικαίωμα, θα σου έλεγα ναι. Να παρέμβουμε, θα σου έλεγα όχι. Η λέξη παρεμβατικότητα εμένα μου κάνει, μου φτάει λίγο στα αυτιά μου. Όμως έχουμε δικαίωμα να συμβουλεύσουμε και οι συμβουλές, όπως και οι φίλοι, δεν θα είναι πάντα ευχάριστες. Δηλαδή, όταν δούμε κάτι το οποίο θα μας προβληματίσει, δεν έχουμε μόνο δικαίωμα, έχουμε και υποχρέωση να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Απλά θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας και ας το έχουμε στο μυαλό μας με ένα τρομερό σώος, με τη λογική του, ξέρεις, θα σου πω κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα σου αρέσει, αλλά θα ήθελα να μου το έλεγε η δικιά μου η μαμά αν ήταν στη θέση μου. Και εκεί θα πρέπει να τους πούμε ότι ξέρεις
πολλές φορές το συνέστημά μας μας εμποδίζει να βλέπουμε καθαρά. Και δεν σου λέω να αλλάξεις κάτι, σου λέω απλά να είσαι περισσότερο προβληματισμένη ή περισσότερο προβληματισμένος. Και απλά έχει το μυαλό σου μήπως αυτός ο άνθρωπος δεν σε σέβεται όσο τον σέβεσαι. Ή μήπως αυτός ο άνθρωπος δεν σε θαυμάζει όσο τον θαυμάζεις. Γιατί και στη φιλία υπάρχει ο σεβασμός και στη φιλία υπάρχει ο θαυμασμός. Πολλές φορές, θα σου έλεγα, αυτό που λες θα παρασύρουν. Ναι, οκ, μπορεί ένας φίλος να μας παρασύρει. Αυτό όμως έχει να κάνει και με το ίδιο το παιδί, το οποίο εκείνη τη στιγμή έχει την ανάγκη του ανήκει. Θέλει να ανήκει στην παρέα. Θέλει να νιώθει ότι δεν θα το απορρίψουν οι άλλοι. Και πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο, Κατερίνα, μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνει πράγματα γιατί θα νιώσει ότι γίνεται αποδεκτό από την παρέα. Πολλές φορές, εάν νιώσουμε ή αν ακούσουμε το παιδί μας ή να μας πει κάτι, μα θα με απορρίψουν εάν δεν κάνω τα ίδια πράγματα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να του πούμε ότι αγάπη μου, εάν ο φίλος σε απορρίψει επειδή δεν θα κάνεις το ίδιο που θέλει να κάνει εκείνος, δεν είναι φίλος. Γιατί ουσιαστικά οι φίλοι δεν απορρίπτουν τόσο εύκολα. Ο πραγματικός φίλος είναι αυτός ο οποίος θα αγκαλιάσει και το φόβο μας ή θα καταλάβει ότι μπορεί να μην θέλουμε να το κάνουμε. Θα σεβαστεί τα όρια. Οκ, ρε. Μπράβο, ακριβώς. Θα σεβαστεί τα όρια που θέσαμε. Άρα κρατάμε το συμβουλευτικό κομμάτι, ας απορρίπτουμε λίγο το παρεμβατικό. Και ξέρω να σου πω κάτι. Νομίζω ότι επειδή πλέον οι σύγχρονοι γονείς είμαστε πολύ πιο συνειδητοποιημένοι, το βασικό πράγμα που δεν θέλουμε να γίνουμε είναι οι γονείς μας. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε ότι θα γίνουμε παρεμβατικοί όπως μπορεί να έχουμε νιώσει την παρέμβαση από τη δική τους πλευρά. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και την καλή σου διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μόλις εκδοθεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Κάκτος για να συζητήσουμε για τα 100 αυτά μαθήματα. Θα χαρώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι.